επικίνδυνες όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα άγρια ζώα, φαίνεται να είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον τελευταίο καιρό στο νησί, καθώς εν μέσω καύσωνα πολλοί αφυδατωμένοι γυπαετοί έχουν εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με εθελοντές, τα δεκάδες πτηνά που έχουν εξαντληθεί από τη ζέστη είναι νεαρά σε ηλικία, γεγονός που τα δυσκολεύει να βρουν εύκολα τροφή και νερό. Είναι όλα νεαρά πουλιά, τα οποία είναι μετά από τον αποχωρισμό από τους γονείς, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, δεν βρίσκουν τροφή, αφυδατώνονται. Το γεγονός ότι πέσανε πάρα πολλά πουλιά αυτή την περίοδο, δηλαδή εδώ έχουν έρθει γύρω στα 10 πουλιά τις τελευταίες μέρες, είναι εξαιτίας του καύσωνα, γιατί ο καύσωνας επιδεινώνει την αδυναμία που έχουν να βρουν τροφή και νερό, αφυδατώνονται. Σε αυτές τις δύσκολα καιρικά συνθήκες για τους γυπαετούς, η παρέμβαση εθελοντών που έχουν χτίσει μια αλυσίδα αλληλεγγύης από άκρη σ' άκρη του νησιού είναι πραγματικά σωτήρια ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Ουσιαστικά είναι η πρώτη βοήθεια που δίνεται στην άγρια πανίδα του νησιού μας, η οποία η βιοποικιλότητα αυτή, η άγρια πανίδα, απειλείται από πολλά και διάφορους παράγοντες τέλος πάντων. Ένας από αυτούς είναι και οι κλιματικές συνθήκες, οι οποίες γίνονται πιο αλλοπρόσαλες και πιο έντονες, όπως ο τελευταίος καύσωνας. Όπως περιγράφουν, η διάσωση ενός γυπαετού είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την περισυλλογή, τη μεταφορά αλλά και την καταγραφή του. Εντάξει. Αυτή η ιστορία γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά το κάνω πάνω από 35 χρόνια. Ευτυχώς, γιατί ο πληθυσμός του ΓΥΠΑ, θα το πούνε καλύτερα τα παιδιά του μουσείου στην Κρήτη, έχει ανακάμψει πάρα πολύ. Μαρκάρουμε τα πουλιά, τους βάζουμε ειδικούς δαχτυλίους αναγνώρισης και παίρνουμε και δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, για να κάνουμε μια καλύτερη εκτίμηση του πληθυσμού και των συγγενειών που υπάρχουν στα όρνια, τέλος πάντων, της Κρήτης. Πάντως, αυτό που τονίζουν οι διασώστες είναι ότι η συνδρομή φορέων είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί το έργο τους για τη διάσωση της άγριας πανίδας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή το Υπουργείο ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια με πόρους και με προσωπικό μόνιμο, το οποίο θα ασχολείται πιο οργανωμένα, τέλος πάντων, με την περίθαλψη αυτών των ζώων.